όχι! Δεν θα τους αφήσω! Και θα. Ωραία, η γιορτή του όχι ήταν ο παππούλιας σου πολύ ωραίο από αυτό. Δεν μπορεί να ζητάς περισσότερα από αυτό το λαό. Τα έχει δώσει όλα! Του είπε στο. Ποιον το είπε αυτό, ρε παιδιά. Το είπε, μια φορά το είπε. Αυτό έχει σημασία. Και το χαρακτηριστικό της χθεσινής ημέρας, η ξυπόλυτη σημαιοφόρος. Σας το λέω. Χατζηπαύλου, τι παίζει. Σας το λέω. 25η Μαρτίου παίζει να αναρωτιόμαστε πού βρήκε αυτός τα λεφτά και παρελάβει με παπούτσια. Η φωτό της ημέρας. Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου του 2013. Κατά τα άλλα, ετοιμάζεται το πολυνομοσχέδιο με ένα άρθρο μόνο. Εγώ σας το λέω. Επενδύσεις χωρίς αξιόπιστη δημόσια διοίκηση και σταθερό φορολογικό περιβάλλον, ξεχάστε τις. Βέβαια, θα ανοίξουν τα επαγγέλματα. Τώρα θυμήθηκαν τα προαπαιτούμενα. Θα μπει στα σούπερ μάρκετ βενζίνη, θα μπορεί να πάρει τσιγάρα. Χιστήκαμε. Το επάγγελμα του νομισματοκοπίου μπορεί να τα ανοίξουμε. Κόβουμε χρήμα σπίτι μας. Και τι να του κάνω που θα πουλάει τη βενζίνη του σούπερ μάρκετ. Όπου και να την πουλήσει τη βενζίνη, μπορεί να την αγοράσω. Έχουμε μπερδευτεί πια. Διαβάζω είδηση και εξαδρώθηκε σπήρα που λίστευε ηλικιωμένο. Λέω πιάσαν την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση, άμα το καλοσκεφτείς, τι. Μία συμμορία που επιλέγει ο λαός να συσταθεί σε μία μέρα για να την κυνηγάει 4 χρόνια. Ή για να τον κυνηγάει 4 χρόνια. Βρες ποιο είναι το σωστό. Γιατί λαέ τα φταίς κι εσύ. Το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουσιν. Η Σοκράτης. Γιατί βρίσκουμε ομοιότητες με τις χούντες. Διορθώνεται. Μην αρχίσουμε σε λίγο να ψάχνουμε να βρούμε τις διαφορές. Αυτό φοβάμαι. Κόψαν και τη Μαριλένα Κατσίμη και τον Αρβανίτη. Απ' την ΕΤ. Τι έγινε, ρε παιδιά. Είπαμε να κόψουμε τα βασανιστήρια στη Γαδά. Όχι να κόψουμε τους παρουσιαστές που αναφέρθηκαν σε αυτά. Θα ξαναγίνει η ΕΝΕΔ. Ναι, αλλά μην τα θέλουμε και τα δικά μας. Τα ασπρόμαυρα, τα αρχεία, τα παλιά τα θέλουμε. Ασπρόμαυρη νοοτροπία. Γιατί. Λογικό. Ο Αμβρόσιος καλά. Ο Καλαβρίτων, γλυκιά ελπίδα, Χρυσή Αυγή. Έχει νήμα τη maker τη Χρυσή Αυγή αυτό. Είπε πω πρέπει να γίνει το κόμμα, να γίνει έτσι, να γίνει αλλιώ, να γίνει καλύτερο. Άκου γλυκιά ελπίδα, κάποια στιγμή πρέπει να εξετάσουμε και τι βλαβερέ συνέπειε από τι αναθυμιάσει του θυμιατών. Όχι μόνο για το τσιγάρο, συμβαδεί με τον Παναγιώτορα. Κάνει δήλωση ο Παναγιώτορα. Ο Θεό έκανε τι ράτσε για να μείνουν όπω είναι. Ωραία. Μετά του πορτιέρδε που μιλούν για γενετική, να ρωτήσουμε του γενετιστέ πώ πρέπει να είναι ασφάλεια στα μαγαζιά. Και βέβαια το θέμα τελικά δεν ήταν. Το όχι. Ήταν η λίστα Λαγκάρτ που έγινε η λίστα Βαξεβάνη. Στις ευρωπαϊκές χώρες. Ψάξαν και βρήκαν αυτούς που ήταν στη λίστα. Εδώ αυτό μου τις δημοσίευσε. Ζούμε στη χώρα που αντί να πιάσουν αυτούς που κλέβουν, πιάνουν αυτούς που βαράνε τους συναγερμό. Γιατί βεβαίως δημοκρατία είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αλλά δημοκρατία είναι να μην χρειάζεται και ο δημοσιογράφος να κάνει τον εφοριακό. Και όπως μου γράψε ένα στο Twitter, δημοκρατία είναι να μην χρειάζεται να έχεις δημοσιογράφο. Τι λες ρε και εσύ μεγάλη μου του τραβάμε πολύ του. Χωρίς μακρυπούλια με τον Χατζηγιάκη, πού θα το μάθω εγώ. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν διώκεται και ο Τριανταφυλόπουλος που έκανε αναδημοσίευση των προσωπικών δεδομένων που δημοσίευσε πρώτο ο Βαξεβάνης. Άσε που στην αρχή κι εγώ είχα μπερδευτεί. Λέω να δεις που ψάχνουν τον Βαξεβάνη να τους δώσει το πρωτότυπο. Και μπες περιπτώσει, αφήστε τις εξυπνάδες και να ξαναβάλετε το όνομά μου στη λίστα Λαγκάρτ. Και το ψάχνα το Βαξεβάνη και το ψάχνα το Βαξεβάνη και δεν ήξερε και ο άνθρωπος πού να πάει. Το κοντινότερο αστυνομικό τμήμα ή στο πλησιέστερο γραφείο της Χρυσής Αυγής. Είχαμε και μια εγκατάλειψη, Πέτρος Φιλιππίδης. Εγκατέλειψε το Twitter γιατί το 99% των χρηστών είναι ηλίθιοι, κατά δήλωσή του. Το οποίο ποσοστό πρέπει να έχει λιγοστέψει αφού έφυγε. Oh. Όχι, γιατί 99%, δηλαδή έφυγε ο Πέτρος και μείναμε 50% ηλίθιοι. Και τέλος είχε η Ναταλία Γερμανού τον Καλυβάτση στο «Μες στην καλή χαρά». Παράσταση. Stand-up comedy κάνει ο Καλυβάτσης. Stand-up comedy μαζί με έναν άλλο και έχουν και σκετσάκια και έχουν και τραγούδια αυτό. Αλλά κάνουν stand-up comedy, ναι. Σαν να λες δηλαδή και εγώ κάνω ένα μονόλογο στο θέατρο αλλά παίζουν κι άλλοι. Everybody's a fucking stand-up comedian. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.